Η έναρξη του παιχνιδιού στο δημοτικό γήπεδο Ασπροχώματος μεταξύ των ομάδων Απόλλωνα Καλαμάτας και Πανθουριακού. Ένα ντέρμπι για την κορυφή της αλφατοπικής κατηγορίας. Τώρα να δούμε μια φάση εδώ στον Παπαθεοδόρου που θα κοπεί, γίνεται το σούτ, θα παρέμβει όμως εκεί ο Περιβολάρης και θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ναι. Μίγκας, εκτελεί ο Μίγκας, γεμίζει την περιοχή, απομακρύνουν και αμυντικοί του Απόλλωνα. Βγάζουνε, ο Τρίψας γυρίζει το σούτ εκεί που γίνεται και θα πέσει ο Κυριακόπουλος στη δεξιά του γωνιά να μπλοκάρει την μπάλα. Το σούτ που έγινε από τον Κάνιστρα. Σπανός για τον Δαλκαφούκη, Μπάκας. Μπάκας θα κάνει το σούτ, η μπάλα λίγο πάνω από το... Τελείω Μίγκας, η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο. Τελείω Μανολόπουλος, η μπάλα μέσα, περνάει από όλους, προσπάθησε ο Μπάκας να βάλει το πόδι. Θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, απέναντι λοιπόν ο Μπάκας από την αριστερή μεριά που σε επιτίθεται από όλα, θα βγάλει και την σέντρα. Κεφαλιά στην αγκαλιά του Κόκαλινά, λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία από την κεφαλιά του Παχή. Περιοχή του Απόλλωνα. Εκτελεί τώρα ο Τρίψας, κεφαλιά εκεί από τον Κάνιστρα, η μπάλα θα περάσει out. Λαθύρης, βγάζει για τον Μίγκα, ο Μίγκα στο σούτ, η μπάλα out. Και πάλι με τον Παντσιώτη, θα κάνει ένα γέμισμα στην περιοχή. Κεφαλιά εκεί από τον Κάνιστρα, η μπάλα out. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο δημοτικό γήπεδο. Επανάληψη της έντρασης λέει ο κύριος Αλεξέας, τώρα σφυρίζει κανονικά με τον Κάνιστρα να δίνει για τον Μίγκα. Μπράβο Νίκο! Παπαθεοδόρου, Παπαθεοδόρου βγάζει αριστερά για τον Λαθύρη. Λαθύρης θα πετάξει την μπάλα, θα μπει στην περιοχή. Το σουτ του Κάνιστρα, η μπάλα out. Γυρίζει πάλι στον άξονα στον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος προσπαθεί από τον άξονα να χτυπήσει. Προσπαθεί να κάνει το σουτ. Χαλιαρό το σουτ στην αγκαλιά του Κόκαλη. Ο Δαλκαφούκης διαμαρτυρήθηκε για κάποια φάση. Συνεχίζει όμως να διαμαρτύρεται στον πρώτο βοηθό. Ο κύριος Αλεξέας τον καλεί ξανά κοντά του για να του πει να ηρεμήσει. Διακοπή λοιπόν προσωρινή αυτή τη στιγμή, μικρή διακοπή από ό,τι φαίνεται στο παιχνίδι. Συζητάει ο κύριος Αλεξέας και του βγάζει κίτρινη κάρτα για την διαμαρτυρία ο κύριος Αλεξέας και κόκκινη. Κόκκινη λοιπόν με μείον ένα παίχτη ο Δαλκαφούκης. Ο Δαλκαφούκης συνέχισε να διαμαρτύρεται, τον κάλεσε μία φορά ο κύριος Αλεξέας, του είπε να ηρεμήσει, δεν ηρέμησε, συνέχισε να διαμαρτύρεται όσο απομακρυνόταν. Είναι αυτός Κουντάνης. Βασιλόπουλος Κουντάνης, παίζουν πολύ ωραία. Μπάκας για το δασκαλάκι, Κουντάνης. Κουντάνης θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Η οποία είναι αρκετά καλή χείριση. Να λοιπόν μια αντεπίθεση εδώ με τον Κανελόπουλο. Προσπαθεί να περάσει, έχει όμως σηκώσει ο πρώτος βοηθός ο κύριος Μπουρίκας σε θέση offside εκεί τον Κανελόπλο, έτσι σαν να μην υπάρχει αυτή η φάση στην ξαφνική αντεπίθεση που πήγε να φύγει ο Απόλλωνας. Ναι, ναι, Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλος μέσα στην περιοχή, Σπυρόπουλος θα κάνει το σουτ και ο Κυριακόπουλος θα διώξει σε corner. Να λοιπόν μια ευκαιρία για τους φίλους. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά για τον Σπυρόπουλο. Σπυρόπουλο προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Μπαίνει ο Σπυρόπουλο. Βγάζει εκεί το σουτ. Ο Κυριακόπουλο με το πόδι θα διώξει το σουτ που έκανε ο Παπαθεοδόρου. Σίγουρα ήταν ένα ντέρμπι, παίζαμε μια πολύ αξιόλογη ομάδα με πολύ καλούς παίχτες. Πιστεύω ότι μέσα στο γήπεδο
αποδείξαμε ότι ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε πολλές φάσεις για γκολ και τώρα εδώ στο τέλος με τον Δημήτρη. Το σκορ είναι σίγουρα μας αδικεί, πιστεύω, αλλά θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε τις υπόλοιπες ομάδες ώστε να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στο τέλος και να πανηγυρίσουμε εμείς. Εντάξει, σίγουρα και ο Απόλλων είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά του Απόλλωνα και στους συμπαίκτες μου και συνεχίζουμε για τα τρίποντα τα επόμενα. Είδαμε την αποβολή του Δαλγαφούκη για διαμαρτυρία. Παρότι η ομάδα του Απόλλωνα με παίκτη λιγότερο, δεν είδαμε να πιέσετε όμως τόσο πολύ εσείς. Εντάξει, πιέσαμε πιστεύω, βέβαια θα μπορούσαμε να πιέσουμε και περισσότερο, η αλήθεια είναι. Ο Απόλλωνας κλείστηκε πολύ μετά την αποβολή, κλείστηκε πολύ καλά πίσω, παίξαμε πολύ καλή άμυνα, ήμασταν και εμείς άτυχοι. Πιστεύω στην τελική πάσα πρέπει να διορθώσουμε βασικά την τελική πάσα, γιατί φτάνουμε έξω από την περιοχή και εκεί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είχαμε πολλές φάσεις, εντάξει, συνεχίζουμε. Βέβαια, με αισιοδοξία. Αρχικά να πω έτσι ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα, στους συμπαίκτες μου. Να πω και στους αντιπαλούς ένα μεγάλο μπράβο, γιατί εντάξει, προσπαθούν να παίξουν στο ποδόσφαιρο, εντάξει, με το δικό τους τρόπο. Εμείς συνεχίζουμε, είμαστε πρώτοι, είμαστε αίτητοι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Είμαστε στην κορυφή της κατάταξης, όπως είπατε και εσείς, και συνεχίζουμε πια για το επόμενο παιχνίδι. Είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο μετά την αποβολή του Δαλγαφούκη να μην το βάζετε κάτω, να μην κάμπτεστε από την υπεραριθμία του αντιπάλου και καταφέρατε να βγείτε και στις αντεπιθέσεις πολλές φορές. Κοιτάξτε, αυτό μας χαρακτηρίζει και σαν ομάδα και σαν άτομα, δηλαδή τα ψυχικά αποθέματα που έχουμε και τα βγάζουμε μέσα στο παιχνίδι και σε τέτοιες στιγμές, νομίζω είναι κιόλας αυτό που μας έχει φέρει και σε αυτή την πρώτη θέση και είμαστε ακόμα εκεί και είμαστε αίτητοι. Αν δεν το είχαμε αυτό, δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε. Είδαμε ένα ντέρμπι κορυφής, περιμέναμε ουσιαστικά να δούμε σκληρές μονομαχίες. Είδαμε όμως ένα ντέρμπι πολύ πιο τεχνικό από κάποια άλλα παιχνίδια. Εντάξει, κοιτάξτε, και οι δύο οι ομάδες, και εμείς σαν Απόλλωνας και η αντίπαλη ομάδα, αποτελούμαστε από παίκτες οι οποίοι γενικότερα με την μπάλα έχουμε μια τέτοια σχέση, μια πιο τεχνική σχέση. Εντάξει, τώρα είμαστε και γνωστοί με τα παιδιά, τώρα καταλαβαίνετε. Ήταν και δυναμισμένο λίγο έτσι το κλίμα, θα έλεγα, όλη τη βδομάδα, το ντέρμπι, το μεγάλο, θα κρίνει τον τίτλο. Εντάξει, νομίζω ότι μετά από κάποιο σημείο αυτό είναι ο στόχος και όλων των παιδιών. Δηλαδή, δεν θα μπούμε μέσα στο γήπεδο ούτε για να χτυπήσουμε κάποιον, ούτε για να παίξουμε υπόγειους τρόπους, όπως λέμε. Εντάξει, γι' αυτό νομίζω ότι το χαίρονται και οι θεατές απ' έξω.